Αγρός, κοινότητα της επαρχίας Λεμεσού, είναι κτισμένος αμφιθεατρικά ανάμεσα σε ψηλά βουνά σε υψόμετρο 1.100 μέτρων. Έχει 800 κατοίκους και είναι από τα ορεινά χωριά με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα της Κύπρου και κεφαλοχώρη της Πιτσιλιάς. Διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και διαθέτει ιδιαίτερης ομορφιάς φυσικό περιβάλλον και πλούσιους ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους. Το Ρόδον του Αγρού είναι ιδιαίτερα γνωστό στους Κύπριους και όχι μόνο. Στην κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι παρασκευής γλυκών. Η ιδιοκτήτρια του κυρία Νίκη μας ξενάγησε στο εργαστήρι και μας εξήγησε πώς μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάφερε να επεκτείνει την επιχείρησή της που ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1986. Η επιχείρηση έχει ξεκινήσει το 1986. Στην αρχή είναι ένα πολύ μικρό εργαστήριο. Αξιοποιώντας τα φρούτα και τα πλεονάσματα των φρούτων και των λαχανικών που είχαμε σαν οικογένεια. Φτιάχναμε γλυκό του κουταλιού, γλυκά και μαρμελάδες. Ξεκινήσαμε με 3-4 είδη και σήμερα έχουμε φτάσει στα 90 διαφορετικά προϊόντα, τα οποία είναι όλα παραδοσιακά. Επίσης, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία, κατάφερε να κατοχυρώσει το περίφημο γλυκό Τριανταφύλλου ως το γλυκό που δικαιούται να παρασκευάζει μόνο η επιχείρησή της. Το Τριανταφύλλο ήταν μια παλιά συνταγή από τη γιαγιά, η οποία ήταν ένα φάρμακο για τη δυσκυλιότητα, την οποία ξεκινήσαμε από το 1986, όταν ξεκινήσαμε τα γλυκά, να φτιάχνουμε αυτόν τον γλυκό για να μην χαθεί η συνταγή, η παράδοση της Κύπρου, του αγρού, όχι της Κύπρου, του αγρού. Είναι τα πέταλα του τριανταφύλλου, της τριανταφυλλιάς της ρόδας της Δαμασκηνής, τα οποία ψήνουμε με ζάχαρη και χυμό λεμονιού και έχει πάρει το βραβείο σαν το καλύτερο κυπριακό προϊόν. Πώς όμως η Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά προγράμματα που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βοήθησαν την κυρία Νίκη να επεκτείνει την επιχείρησή της και να πιστοποιήσει το γλυκό τριανταφύλλου ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Έχουμε πάρει κάποια λεφτά από το μέτρο 1-6 του Υπουργείου Γεωργίας. Ήταν επιδοτήσεις για τα μηχανήματα. Επίσης έχουμε τώρα ένα σχέδιο το 3-2, το οποίο είναι για την προβολή και προώθηση προϊόντων ποιότητας. Και επειδή έχουμε πιστοποιήσει το γλυκό το τριαντάφυλλο σαν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, μπορούμε να το προωθήσουμε, να το προβάλλουμε δηλαδή, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ανάλογα με την ποσότητα του γλυκού ή του προϊόντος που παράγεις, που επιδοτείσαι. Εμάς είναι γύρω στις 20.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, όλο το πακέτο. Έχουμε πάρει κάποια λεφτά από το 1-6, το οποίο ήταν ένα ποσοστό γύρω στο 60% πάνω στα μηχανήματα που έχουμε αγοράσει, γιατί είχαμε χτίσει το κτίριο πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε επιδοτούμαστε μόνο για τα μηχανήματα τώρα. Είναι εύκολη διαδικασία κάποιος να αποταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα προγράμματα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα για να πιάσει χρήματα, ή είναι χρονοβόρα η διαδικασία? Έχει το χρόνο, θέλει το τρέξιμο της, αρκετά χρόνια πρέπει να τρέχεις, αρκετές φορές πρέπει να πάει στο Υπουργείο, να πάρεις τα χαρτιά σου, πρέπει να είσαι τυπικός, να μαζεύεις τα χαρτιά σου. Αξίζει όμως τον κόπο στην τελική? Όταν σου δίνουν 60% αξίζει τον κόπο. Λίγο πιο κάτω από το εργαστήριο της κυρίας Νίκης βρίσκεται μια πρότυπη μονάδα παραγωγής προϊόντων από τριαντάφυλλα. Ο εμπνευστής της επιχείρησης, κ. Τσολάκης, εξηγεί πως με τη σωστή διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων κατέστη ο αγρός πόλος έλξης για περισσότερους από 70.000 τουρίστες το χρόνο. Τι προϊόντα παράγεται από τριαντάφυλλο? Παράγουμε το φημισμένο ροδόστρωμα αγρού, παράγουμε λικέρ του τριανταφύλλου, απεριτίφ του τριανταφύλλου, κρασί του τριανταφύλλου, τσάι του τριανταφύλλου, κεριά του τριανταφύλλου και βιολογικά γαλλιντικά, τα οποία είναι πρωτοποριακά στην Κύπρο, είναι μάσκα, πύλη, σέρουμ για τα μάτια, σαμπού, σαουαντζέλ, οντόπαστα, τα οποία εξάγουμε σε 4 χώρες, στην Αυστραλία, στη Ρωσία, στη Αυστρία και Γερμανία. Ο κύριος Τσολάκης εξηγεί πως με τα προγράμματα που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθούν επιχειρηματίες να εκθέσουν τα προϊόντα τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσελκύσουν τουρίστες στις χώρες τους. Έχουμε πάρει 2 φορές βοήθεια για
ευρωπαϊκά κονδύλια και επίσης παίρνουμε βοήθεια για να πηγαίνουμε στο εξωτερικό σε εκθέσεις, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο μας βοηθά να δείχνουμε τα προϊόντα μας στους ξένους για να βρούμε έναν αντιπροσώπο ή να μπορέσουμε να κάνουμε εξαγωγές. Είμαστε πιο γνωστοί στο εξωτερικό, διότι μας επισκέπτονται γύρω στις 35.000 τουρίστες το χρόνο. Είμαστε τουριστικός προορισμός. Τέλος, ο κύριος Τσολάκης τονίζει πως αν διαχειριστεί κανείς σωστά τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε η Ευρώπη βοηθά στα μέγιστα. Εάν χειριστεί σωστά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, σε βοηθά πάρα πολύ στην επιχείρησή σου. Εάν τα χειριστεί λαθασμένα, είναι πρόβλημα. Η πόρτα της Ευρώπης είναι εκεί. Είναι ο κάθε Κυπρέος, ο κάθε νέος να έχει τη δύναμη και την ικανότητα να πάρει βοήθεια και να αντεπεξέλθει.